Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ο επίλογος της πρώην υπερδύναμης της Σοβιετικής Ένωσης γράφτηκε με τη διάλυση του ανωτάτου Σοβιέτ. Το μέλλον του κόκκινου στρατού είναι το θέμα που καίει την κοινοπολιτεία η οποία διαδέχθηκε τη Σοβιετική Ένωση. Δεν θα το μάθουμε όμως πριν από τις 30 Δεκεμβρίου. Οι Υπουργοί Άμυνας και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των 11 μελών της κοινοπολιτείας είχαν και κλεισμένων των θυρών συνάντηση στη Μόσχα. Προετοιμάζουν προτάσεις που θα θέσουν υπόψη των Προέδρων των Δημοκρατιών στη συνάντηση που θα έχουν στις 30 Δεκεμβρίου στο Μίνσκ της Λευκορωσίας. Μια άλλη κρίσιμη ημερομηνία για την νεοσύστατη κοινοπολιτεία θα είναι η Δευτέρα Ιανουαρίου, όποτε έχει ανακοινωθεί απελευθέρωση των τιμών. Ο υποπαρέτησης δήμαρχος της Μόσχας, Γαβρίλ Ποπόφ, μετά από συνάντησή του με τον Μπόρις Γιέλτσιν, αποφάσισε να παραμείνει στο πόστο του για να βοηθήσει τη ρωσική πρωτεύουσα να ανταπεξέλθει την τωρινή οικονομική κρίση. Τη Ρωσία και την Αρμενία δεν αναγνώρισαν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η γειτονική μας Τουρκία. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Δεμιρέλ ελπίζει η Αρμενία να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του. Καθώς από χθες το βράδυ στο Κρεμλίνο κυματίζει περήφανη η ρωσική σημαία, το Κοινοβούλιο της Ρωσίας αμφισβήτησε σήμερα τη σύνεση του νέου ισχυρού άνδρα. Συνέστησε στο Γέλτσιν να ακυρώσει το διάταγμα με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε τη συγχώνευση των υπηρεσιών πληροφοριών και των Υπουργείων Εσωτερικών της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, στη Φλίδα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ αντιπολίτευσης και των οπαδών του πολιορκημένου στο Κοινοβούλιο Προέδρου Καμισακουρντία. Ο Καμισακουρντία ανακοίνωσε ότι έστειλε εκπρόσωπό του στη Μόσχα για να συζητήσει το θέμα ένταξης της χώρας του στην κοινοπολιτεία. Τολμηρό οραματιστή χαρακτηρίζει με δήλωσή του ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, του οποίου η παρέτηση, όπως επισημαίνει, γυρίζει μια νέα σελίδα της ιστορίας. Ωστόσο, οι εξελίξεις, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς την έντονη και καθοριστική παρουσία του Γκορμπατσόφ, τολμηρού οραματιστή, ως ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η χώρα μας αναγνώρισε τη Ρωσία ως διάδοχο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης και μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις μαζί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία των υπολείπων δημοκρατιών. Σχέδια για νέα μικρότερη Γιουγκοσλαβία ανακοίνωσε η Σερβία, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στην Κροατία. Η νέα Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με το σχέδιο, θα περιλαμβάνει τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τις αυτοανακηρυχθείς σερβικές αυτόνομες περιοχές στην Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ομοσπονδιακά αεροπλάνα βομβάρδισαν σήμερα την Νόβα Γκράντισκα και περιοχή σε απόσταση 90 χιλιόμετρων από το Ζάγκρεμπ, ενώ οι κροατικές δυνάμεις συνέχισαν την προέλασή τους στην περιοχή του Πάκρατς, βόρεια της Νόβα Γκράντισκα, ανακαταλαμβάνοντας γύρω στα 6 χωριά. Οι Ομοσπονδιακοί επιβεβαίωσαν ότι οι Κροάτες κατέριψαν ένα αεροπλάνο τους. Συστάσεις στην αλβανική κυβέρνηση να μην χρησιμοποιεί την προεκλογική περίοδο στη χώρα της για να πυροδοτήσει κλίμα έντασης στις σχέσεις της με την Ελλάδα, απίφθινε το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του τύπου του Υπουργείου, πρέσβης κ. Μανώλης Καλαμίδας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή απελάσεις Αλβανών υπηκόων ισχυρίστηκε χθες ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας, δήλωσε ότι η ξενοφοβία και ο ρατσισμός υπήρξαν έννοιες παντελώς άγνωστες για τον ελληνικό λαό. Εξίσου όμως άγνωστο, προσθέτει ο κύριος Καλαμίδας, υπήρξε και το κύμα της ξενόφερτης εγκληματικότητας που συντάραξε τελευταία τους φιλήσυχους Έλληνες. Τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική θα ενημερώσει διαδοχικά αύριο το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα δεχθεί από το συνασπισμό τους κυρίους Κουβέλη, Νοταρά και Λαφαζάνη, από το ΠΑΣΟΚ τους κυρίους Πάγκαλο και Παπαθεμελή και από το ΚΚΕ τους κυρίους Κόρακα και Κολοζόφ. Άγνωστος εισέβαλε το βράδυ στο καφενείο του Κωνσταντίνου Καραγιάννη, 33 ετών, στην οδό Αγίας Σοφίας 125 στη Νέα Σμύρνη και πυροβόλησε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με 45 πιστόλι, τον ιδιοκτήτη και τη Σοφία Διπλαράκου, 35 ετών, με την οποία συζούσε. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο δράστης εξαφανίστηκε με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε συνεργός του. Αλβανός ή Βορειοϋπηρώτης είναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο που βρέθηκε νεκρό τα χαράματα σε ερυπωμένο σπίτι στην οδό Δελιγιάννη κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Η δολοφονική ενέργεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.
Τρεις κουκουλοφόροι νεαροί συνελήφθησαν στις 5 παρα 10 τα ξημερώματα έξω από υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Κυψέλη, ενώ ο τέταρτος συνεργός τους, πυροβολώντας δύο φορές εναντίον των αστυνομικών, κατάφερε να εξαφανιστεί. Οι συλληφθέντες, Ιωάννης Πανταζόπουλος που κρατούσε τη Μολότοφ, Άγγελος Σιαφάκας που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για επεισόδια, και Νίκος Γούναρης, στην τσέπη του οποίου βρέθηκε κάλικας πολεμικού όπλου, υποστήριξαν ότι προόριζαν τη Μολότοφ για σουβλατζίδικο της περιοχής λόγω διαφορών με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος επιβεβαίωσε την κατάθεσή τους. Σε βραχυκύκλωμα οφειλόταν μάλλον η φωτιά που ξέσπασε σε βιτιοφόρο την ώρα που βρισκόταν σε πρατήριο βενζίνης επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η φωτιά ευτυχώς λόγω της έγκαιρης επέμβασης της πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε στις δεξαμενές του πρατηρίου. Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί όταν το συνεργείο του Αντένα βρέθηκε αντιμέτωπο με τους άντρες της ασφάλειας του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μας μια πομπή από αυτοκίνητα. Το πρώτο από αυτά, στη θέση του συνοδηγού, επιβαίνει ο Φρανσουά Μιτεράν. Οι πληροφορίες λένε πως ο πρόεδρος θα επισκεφθεί τις Μυκήνες. Το καθήκον μας καλεί και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την πομπή. Έτσι, λίγα μέτρα πιο κάτω, λαμβάνει χώρα η απίστευτη σκηνή που βλέπετε. Ένα από τα αυτοκίνητα με τους γορίλες σταματά κλείνοντάς μας και κόβοντας την κίνηση στην Εθνική Οδό. Ένας από τους ένοπλους φρουρούς μας πλησιάζει. Ο οδηγός μας, Θέμης Πετράτος, ανοίγει το παράθυρο, έτοιμος για εξηγήσεις. Με μια αστραπιαία κίνηση που δυστυχώς δεν έπιασε η κάμερα, ο Γάλλος φρουρός, κρατώντας και το όπλο του στο χέρι, αρπάζει το κλειδί της μηχανής και το σπάει. Παροδική θα είναι η βελτίωση του καιρού εφόσον νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει από αύριο το βράδυ τη χώρα. Οι χιονοπτώσεις δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στις συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στην κεντρική Πελοπόννησο αλλά και στην Αττική και Βοιωτία, και λόγω των σφοδρών ανέμων δεν εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πυκνό χιόνι πέφτει το βράδυ απόψε και στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Για τον αυριανό καιρό θα μας δώσει λεπτομέρειες η Εύη Παπαδάκη. Βελτιώνεται αύριο ο καιρός και στις ανατολικές περιοχές, αλλά βελτίωση θα είναι πρόσκαιρη γιατί από το μεσημέρι και από τα δυτικά ο καιρός αγριεύει και πάλι. Έτσι, αύριο στην Αττική θα υπάρχουν λίγα σύννεφα που το πρωί στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού θα είναι περισσότερα. Αργά όμως το βράδυ τα σύννεφα θα αυξηθούν και θα βρέξει ή θα χιονίσει στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί, αρχικά πολύ ισχυροί και στα ανατολικά θυελώδεις μέχρι 8 μποφόρ, σιγά σιγά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 0 μέχρι 7 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια προάστια φυσικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγα σύννεφα, αλλά τη νύχτα θα αυξηθούν και θα χιονίσει στα γύρω ορεινά, χωρίς να αποκλείεται να χιονίσει και μέσα στην πόλη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βορειοδυτικοί, στην αρχή της ημέρας ισχυροί, γρήγορα όμως και εδώ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία, η μικρότερη θα είναι 2 βαθμούς κάτω από το 0 και η μεγαλύτερη το μεσημέρι 6 βαθμούς πάνω από το 0. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία που άφησε εποχή, Πυρετός στο Σαββατόβραδο με τον Τζον Τραβόλτα. Σύντομη ενημέρωση από τις 9 το πρωί. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί με τα νέα του Αντένα στις 2. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά.